Προφανώς τα στελέχη σας. Προσοχή, απάντηση. Προφανώς τα στελέχη σας, σαν την κυρία Κασιμάτη. Τα στελέχη σας, σαν την κυρία Κασιμάτη, για να σας το επιστρέψουμε, που λένε μπάτσι γουρούνια δολοφόνοι, είναι προφανώς η νουνεχής πολιτική της μετριοπάθειας και δεν είναι ακροαριστερή. Ακούστε να σας πω. Δεν σας διακόψα. Δεν με διακόψατε. Όχι, μου έδωσε το λόγο ο κύριος Τσούνος. Είπαμε να μιλάτε, να συμφωνείτε. Μου έδωσε το λόγο. Αφήστε να διαφωνείτε. Ολοκληρώνω για να περάσουμε στον κύριο Χριστίδη. Δεν θέλω να τα ακούσω, κύριο Βαρέμο, να τα ακούσω. Το επιστρέφουμε λοιπόν και λέμε ότι εμάς μας θυμίζουν στελέχη, ορισμένα στελέχη, γιατί υπάρχουν και στελέχη διαφορετικής αντίληψης στο ΣΥΡΙΖΑ. Τους επιστρέφουμε λοιπόν ότι και κατά τη γνώμη μας είναι ακροαριστεροί μπαχαλάκηδες οι βουλευτές εκείνοι, οι οποίοι αποκαλούν τον Έλληνα αστυνομικό μπάτσο, γουρούνι δολοφόνο. Προτείνω και στην κυρία Κασιμάτη κάτι το. Αν θεωρεί η κυρία Κασιμάτη ότι φυλάσσεται από δολοφόνους, ενδεχομένως να παρατήσει και την προσοχή. Και μισό λεπτό για να το ολοκληρώσω. Ελάτε όμως. Και περιμένουμε, εγώ περιμένω και προκαλώ την κυρία Γεροβασίλη, που ήταν επίσης υπουργός Προστασίας του Πολίτη, να καταδικάσει την αδιανόητη δήλωση του κυρίου Τόσκα, του κολονέλου κυρίου Τόσκα, ότι είχαμε μπαχαλάκηδες στην ομάδα Δίας. Στην ομάδα Δέλτα, την οποία κατήργησε. Και ολοκληρώνω και δεν ξαναμιλώ. Και είπε ο κύριος Κυρίτσο, ήταν χούλιγκαν με παπιά χθες εδώ σε εμάς. Υπάρχουν κάποιοι μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ που δίνουν ιδεολογική, είμαι καθαρός σε αυτό που λέω, ιδεολογική, δημιουργούν ιδεολογική και πολιτική γιάφκα για να φιλοξενούνται ακροαριστερές απόψεις των μπαχαλάκηδων. Να το προσέξουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ακόλουθοι των μπαχαλάκηδων ορισμένοι. Δεν μιλάω για τον κύριο Βαρεμένο. Ο λόγος σε εσάς, αμέσως μετά απαντάτε. Να σας πω κάτι. Θέλετε ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία να φύγουμε από το τραπέζι. Κύριε Χριστίδη, ο λόγος σε εσάς.